Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα φτιάξω ένα βίντεο μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή το τελευταίο project που ετοίμασα ήταν το τραπέζι, το οποίο έχει ήδη ανέβει το βίντεο στο κανάλι. Πάει σχεδόν 1,5 μήνας από τότε. Λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών και οικογενειακών δεν είχα προφτάσει ούτε το εργαστήριο έτσι να συμμαζέψω, να το φέρω σε τάξη, οπότε σήμερα βρήκα την ευκαιρία να φτιάξω ένα καινούριο βίντεο, να ξεκινήσω τουλάχιστον, ελπίζω να το ολοκληρώσω σήμερα. Θα είναι ένα απλό project, ένα project το οποίο θα φτιάξω δύο δίσκους σερβιρίσματος. Είναι ένα εργαλείο, ας το πω, το οποίο το χρησιμοποιούμε συχνά, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί και το barbecue και το τραπέζι που τρώμε το καλοκαίρι είναι μακριά από την κουζίνα. Οπότε είτε οικογενειακός είτε όταν έχουμε κόσμο, είναι κάποιος όγκος, ας πούμε, πραγμάτων των οποίων πρέπει να μεταφέρουμε μακριά. Άρα ο δίσκος είναι ένα χρήσιμο αξεσουάρ που πρέπει να υπάρχει στο σπίτι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό το κόντρα πλακέ, είναι οχτάρι, είναι όκουμε, εντάξει, όχι καλής ποιότητας, ούτε θυμάμαι πότε το έχω αγοράσει, πρέπει να είναι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Και το περίβλημα του δίσκου θα φτιαχτεί από ξύλο ελάτης, από το γνωστό πολυκατάστημα, το οποίο στην ουσία ξύλο το χρησιμοποιώ πάντα σε όσους δίσκους έχω φτιάξει, γιατί είναι ελαφρύ, είναι αρκετά γερό για αυτή τη δουλειά, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ελαφρύ. Δηλαδή ο δίσκος, το συνολικό του βάρος από μόνο του είναι χαμηλό. Οπότε ελπίζω να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Όσοι το δουν ελπίζω να ευχαριστηθούν το βίντεο και να πάρουν ίσως και κάποια tips από αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε και να τα δούμε όλα στην πορεία. Θα ξεκινήσω κόβοντας το ξύλο στους 49 πόντους. Δύο κομμάτια 49 πόντους επί 60. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα δύο κομμάτια, τα οποία είναι 60 επί 49. Ήθελα να βγει λίγο φαρδής, έτσι ώστε τα μεγάλα πιάτα ή οι δίσκοι που μπορεί να έχουν κρέατα, σαλάτες, να μπαίνουν πιο εύκολα στο δίσκο, είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος είτε κατά μήκος. Οπότε η διάσταση του δίσκου θα είναι αυτή. Οι δίσκοι λοιπόν που θα φτιάξω θα μοιάζουν με αυτόν. Αυτός είναι ένας δίσκος που είχα φτιάξει πάει καιρός τώρα, νομίζω κοντά στις γιορτές. Ήταν από ένα κουτί με ποτά, δώρο δηλαδή, το οποίο είχε ένα καπάκι και είχε τέλος πάντων ένα κουτί. Οπότε το καπάκι, κουτί από κόντρα πλακέ. Είπα να το κάνω πάτο ενός δίσκου. Το ξύλο που είχα χρησιμοποιήσει είναι αυτό που είπαμε πριν, στρογγυλεμένο στις άκρες, με ένα σχετικά όχι βαθύ χύλος, δεν υπάρχει λόγος να είναι ιδιαίτερα βαθύ, και χερούλια μετρημένα μέχρι και για τις δικές μου τις παλάμες,
Είχα μετρήσει δηλαδή τη διάσταση του κεριού έτσι ώστε αν χωράει το δικό μου, σίγουρα χωράει και τη σύζυγου ή ενός άλλου φυσιολογικού ανθρώπου. Λοιπόν, έχει γίνει με ένωση, όχι με ορθηγωνία, με 45 μοίρες, με ένωση στα πλάγια. Έχει τοποθετηθεί βίδα με τη γνωστή τάπα που μου αρέσει να βάζω στην προκειμένη περίπτωση σκούρα, έτσι ώστε να κάνει και ένα σχέδιο. Αυτό προϋπήρχε, προφανώς είναι η φίρμα τώρα του καταστήματος που αγοραστήκαν τα ποτά. Και το εν λόγω ξύλο είναι παρόμοιο με αυτό, απλά είναι σημίδα, με τα γνωστά μπαλώματα, όπως και εδώ. Μετά από τον πάτο θα κόψω αυτό το κομμάτι στα 52,6. Είναι η διάσταση των πλαϊνών που θα είναι τα χερούλια, το οποίο μετά θα κοπεί και στη μέση, ακριβώς στη μέση είναι 20 πόντους, θα βγει 9, κάτι. Έτσι ώστε να μας δώσει το περιθώριο να φτιάξουμε τα χερούλια μας. Το 52,6 είναι το 49, συν 18 και 18 χιλιοστά, 52,6 είναι αυτό το οποίο πρέπει να φτιαχτεί για να καλύπτει και τα πλαϊνά. Το λεπτό χείλος που είδαμε στο δίσκο τον έτοιμο. Σε αυτό το βίντεο, επειδή δεν είναι και πολύ μεγάλο σαν κατασκευή, είπα να φαίνονται και τα πλάνα με τις σκοπές. Αυτό βέβαια, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ενοχλητικό γιατί δεν έχω τις δυνατότητες του μοντάζ να κατεβάζω τον ήχο. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι ενοχλητικό. Μπορείτε να χαμηλώνετε εσείς τον ήχο. Άμα βρω και τα γυαλιά προστασίας, τα έχω αφήσει. Τελικά τα έχω αφήσει εδώ, εσείς θα το είχατε δει και θα γελάγατε μέσα σας και πολύ καλά θα κάνατε. Λοιπόν, μάσκα δεν χρησιμοποιώ γιατί δεν είναι μεγάλα τα κοψίματα, δεν θα βγει πολύ σκόνη. Χρησιμοποιώ και τη σκούπα ούτως ή άλλως. Η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να φτιάξω τα 4 πλαϊνά, τα ριχά. Όσοι ασχολούνται με κατασκευές και ψωνίζουν ίδια ξύλα, ξέρουν ότι είναι διάστασης 20-25, πολλαπλάσια του 5. Αυτό είναι 20 εκατοστά το ξύλο, το συγκεκριμένο επί 80. Και βγαίνει μετά 80, αν θυμάμαι καλά, 120%. Πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 40. Αυτό που θα κάνω εγώ τώρα είναι να κόψω 4 φιλέτα. 4 φιλέτα. Έχουμε και το σκύλο. 4 φιλέτα τα οποία θα είναι 4,5 πόντους. Γιατί 4-5 κάνει 20. Αλλά μας τρώει και 2, κάτι χιλιοστά ο δίσκος. Άρα στην ουσία για να μην έχουμε ανομοιογενή κοψίματα, εκ του ασφαλούς θα το βάλω στους 4,5 πόντους, είναι ακριβώς όσο είναι και ο άλλος δίσκος, είναι αρκετό δηλαδή, και είναι σχεδόν και τα κομμάτια τα οποία έχουν ενωθεί για να φτιάξουν το πάνελ. Γιατί αυτά στην ουσία είναι κομμάτια τα οποία ενώνονται, συγκολούνται, γι' αυτό και αν στην ουσία με τα χέρια σου το πιέσεις κατά αυτόν τον τρόπο να το σπάσεις, πάει πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι, τα νερά δηλαδή σου επιτρέπουν να το σπάσεις, ενώ αν πας να το σπάσεις κατά αυτόν τον τρόπο είναι δύσκολο γιατί έχεις κόντρα τα νερά. Λοιπόν, ο φράχτης θα μπει στα 9,3 εκατοστά. Ο λόγος είναι ότι έχουμε 2,2 χιλιοστά που τρώει ο δίσκος, ώστε να βγάλουμε δύο ίδια κομμάτια, να είναι ακριβής, να είναι δηλαδή και τα δύο ίδια, να είναι ακριβής η κοπή μας, ώστε να μην έχουν διαφορά. Όχι ότι θα φαίνεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνουμε το σωστότερο δυνατό. Αυτό βέβαια θα κάνω και στα δύο κομμάτια, παρότι υπάρχουν κάποια χιλιοστά, δεν κερδίζεις κάτι με ένα και δύο χιλιοστά μεγαλύτερα. Οπότε θα κάνω τις σκοπές
Να τις δούμε. Λοιπόν, παρότι κοπήκανε με τον ίδιο τρόπο τα δύο ξύλα, εδώ αν φαίνεται στην κάμερα, αυτή είναι η διαφορά τους. Έτσι. Δεν χρειάζεται να βάλω διαστημόμετρο. Προφανώς είναι 1-2 χιλιοστά η διαφορά. Αλλά βλέπουμε ότι προκύπτει διαφορά. Έτσι είναι αυτό που είπα, ενώ κοπήκαν ακριβώς με την ίδια θέση το φράχτη και με τον ίδιο τρόπο. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα μπαίνουμε και στα πιο ενδιαφέροντα. Πάμε να το δούμε. Εδώ βλέπουμε και τη διαφορά στις διαστάσεις που προείπα στο φάρδος, γιατί ο δίσκος είναι πιο τετραγωνισμένος, είναι δηλαδή μικρότερη διαφορά από ότι είναι σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα, μισό λεπτάκι. Κάτι φαίνεται. Έτσι καλύτερα. Λοιπόν, οπότε αυτό που νομοτελειακά μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε είναι να αυξήσουμε το στενό κομμάτι λίγο περισσότερο, γιατί και αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετό. Ίσως, τέλος πάντων, να το φέρω κάπου εδώ για να δώσω λίγο παραπάνω όγκο, γιατί θα είναι μεγαλύτερος ο δίσκος και λίγο μεγαλύτερο το βάρος. Έτσι. Εδώ τώρα έχω σημειώσει τις διαστάσεις. Βέβαια είναι λίγο αχνό το μολύβι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα γίνουν τα κοψίματα σε αυτό εδώ το στυλ. Έχω αφήσει αρκετό ξύλο και επιμένω σε αυτή την επιλογή για να είναι πιο ανθεκτικό. Το ίδιο θα κάνω και στον άλλον δίσκο, θα το σημαδέψω με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και εδώ ακριβώς στο μέσο θα μετρήσω αριστερά και δεξιά ισόποσα, ώστε να γίνουν δύο τρυπήματα με το τρυπάνι το Φόστνερ και να ενωθούν οι δύο κύκλοι που θα δημιουργηθούν, θα το δούμε στην πορεία, θα ενωθούν με ένα κόψιμο ώστε να δημιουργηθεί η λαβή. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει όλα τα κομμάτια, είναι μετρημένα, σημαδεμένα. Θα πω έτσι για την ιστορία απλά ότι έχω μετρήσει 5 πόντους εσωτερικά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχω βρει το μέσο και από το μέσο έχω υπολογίσει άλλους 15 πόντους αριστερά και δεξιά και έχω ενώσει τις γραμμές. Οπότε εδώ τώρα θα αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι. Εδώ. Με την πριονοκορδέλα και θα σημαδέψω μετά τη λαβή. Αφού ολοκληρώσω τα κοψίματα αυτά, τη χειρολαβή, μετά θα ετοιμάσω ένα βλάκι 8 χιλιοστών, δηλαδή όσο είναι το πάχος του πάτου, σε ύψος και σε φάρδος, εντάξει θα το δούμε τώρα, μπορεί να φάμε περίπου άλλα 8 χιλιοστά, ένα πόντο στο κάτω. Έτσι ώστε να ετοιμάσουμε τα δύο ακριανά. Αφού ετοιμάσω τα τέσσερα στην ουσία ακριανά, θα προχωρήσω στην κατασκευή ενός αυλακιού στα πλαϊνά, το οποίο είναι πιο απλό, και θα στρογγυλευτούν τα ξύλα στο ρούτερ. Θα κόψω τα πλαϊνά τώρα, όπως και αυτό. Πάμε να δούμε ένα πλάνο. Δεν ξέρω τι φαίνεται στην κάμερα, προσπάθησα να κάνω στο δυνατόν καλύτερο πλάνο.
την απέναντι πλευρά. Που λοιπόν έχω κόψει τα κομμάτια, είναι έτοιμα. Μπορώ να πω ότι οι λοξές κοπές γίνανε καλύτερες, πιο εύκολα δηλαδή από τις κάρατες. Έχω διαβάσει διάφορα σχόλια και έχω ακούσει και στο YouTube ότι συνήθως σε πυρονοτενίες που έχουν τα εργαλεία από τη μάνα τους πάνω είναι άχρηστες. Εντάξει, το θεώρησα και λίγο υπερβολικό, αλλά δεν μπορώ να το αιτιολογήσω διαφορετικά, ότι χρησιμοποιώντας ένα φράχτη, ο οποίος είναι καλός φράχτης, κόβεται στραβά μια ευθεία. Πιθανόν να είναι αυτό, πιθανόν να είναι και κάποια λάθος κίνηση από μένα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω σημαδέψει όλα τα κομμάτια μου, θα χρησιμοποιήσω αυτό το scrap, το ρετάλι, ώστε να μην κάνω ζημιά στον πάγκο μου. Τελικά είπα να χρησιμοποιήσω το Φόσνερ των 35 χιλιοστών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο μικρές οπές που βγαίνει από την άλλη. Εγώ πάντα τα χρησιμοποιώ ως οδηγούς να τρυπήσω από την ανάποδη, ώστε να μην έχω ξεύτισμα του ξύλου, γιατί θα είναι εμφανές. Βλέπουμε πόσο καθαρό γίνεται το τρύπημα. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν, αφού έχουν γίνει οι τρύπες, θα κόψω με τη σέγα, θα κάνω την ένωση, θα το σημαδέψω με το χάρακα. Εδώ ήθελα απλά να δείξω αυτό. Αυτό έγινε από απροσεξία, από βιασύνη. Είναι αυτό που είπα στο προηγούμενο πλάνο. Και πώς τα καταφέρνω και ακυρώνω τον εαυτό μου. Βέβαια, το μόνο καλό είναι ότι στο σημείο που είναι θα αφαιρεθεί, οπότε δεν θα φαίνεται. Έτσι, οπότε αν ξετρυπήσουμε βιαστικά χωρίς υποστήριξη από την κάτω πλευρά ή με τον αντίθετο τρόπο όπως το έκανα εγώ, μπορεί να έχουμε τέτοια ξεφτίσματα. Οπότε τώρα θα δείξω και πώς θα κόψω με τη σέγα το κομμάτι που πρέπει να αφαιρεθεί. Λοιπόν, θα ήταν κρίμα να μην το δείξω και αυτό, όχι ότι είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αλλά να φανεί τουλάχιστον στο βίντεο της διαδικασίας. Αρκετά μεγάλη, μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε. Έτσι. Να πω το εξής, ότι το κόψιμο γίνεται εσωτερικά της γραμμής του σημαδέματος και όχι εξωτερικά, έτσι ώστε να βγει πιο σωστός ο κύκλος. Αυτό μετά θα το στρογγυλοποιήσουμε με το router, θα το δούμε στην πορεία.
Πάμε να κόψουμε και τα άλλα και συνεχίζουμε. Ο δίσκος λοιπόν έχει αρχίσει και παίρνει μορφή. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα σημειώσω το πάχος του κόντρα πλακέ που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό για πάτο. Για να ρυθμίσω το ύψος του δίσκου που θα χρησιμοποιηθεί ως αυλάκι σε αυτό το ξύλο και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω ένα αυλάκι στο εδώ ξύλο, ένα αυλάκι στο εκεί και μετά θα μπουν τα ίδια αυλάκια σε αυτό. Οπότε οι διαστάσεις εξωτερικές ενδεχομένως να αλλάξουν μερικώς. Θα κοιτάξω βέβαια στο πλαϊνό να μην είναι πολύ μεγάλο το αυλάκι. Δηλαδή ναι μεν να μπει χωνευτός ο πάτος ώστε να κολληθεί σωστά και να ασφαλιστεί σωστά. Παρόλα αυτά όμως να μην έρθουν πολύ μέσα στα ξύλα. Από εκεί και πέρα βέβαια, εφόσον φτιαχτεί το αυλάκι, θα μπει όλο στο ρούτερ για στρογγύλεμα, θα το δούμε στην πορεία πώς θα γίνει και οι εσωτερικά οι λαβές και όλα. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό, έχουν κοπεί και αυτά τα οποία επίσης θα στρογγυλέψουν, θα γίνει το τελικό μοντάρισμα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το δίσκο, τη ρύθμιση, πώς κάνουμε τη ρύθμιση του ύψους. Πάντα όμως θα κουνάμε το δίσκο για να δούμε αν όντως τα δόντια υπερβαίνουν τη γραμμή ή όχι. Να το κάνω πιο σωστά. Εκεί. Αυτό. Αυτά λοιπόν που είπαμε πριν, τα κομματάκια τα καθαρίζουμε με ένα σκαρπέλο. Έτσι. Εδώ που έχει ρόζο είναι πιο σκληρό το ξύλο και θέλει λίγο προσοχή. Τα υπόλοιπα φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Και όλο αυτό το έκανα με τη μουσική υπόκρωση απόψε να γράψει λάθος. Στο δωρίδου, καρμικό μπορώ να πω. Εδώ λοιπόν θα καθαρίσω όλες τις ατέλειες και τα ξέφτια που έχουν δημιουργηθεί ώστε το ξύλο επανθάρθει σε επαφή με το ξύλο του πάτου να είναι καθαρό και σωστό. Δεν φεύγουν λίγα κομμάτια από ό,τι φαίνεται. Το ίδιο θα ακολουθήσει για όλα τα ξύλα, να είναι πεντακάθαρα και για τα πλαϊνά, τα οποία θα τα φτιάξω λίγο. Τώρα με τη βοήθεια τριών σφιχτήρων βλέπουμε πώς θα είναι περίπου η τελική του μορφή. Αυτό που μένει είναι να σημαδέψω γενικώς εδώ το υπόλοιπο, το οποίο θα αφαιρεθεί. Και ο λόγος που το έχω βάλει είναι στους σφιχτήρες είναι αυτός. Να κόψω το περίσσευμα. Και αφού κοπεί το περίσσευμα, είπαμε το πρώτο τελευταίο στάδιο είναι να περαστούν όλα από το ρούτερ να στρογγυλέψουμε. Βέβαια αυτό που πρέπει να κάνω είναι για να βάλω μια φορά το ρούτερ είναι να ετοιμάσω και τα υπόλοιπα, δηλαδή για το δεύτερο δίσκο, τα υπόλοιπα κομμάτια και να τα βάλω μετά.